Τουλάχιστον 10 νεκροί και 60 τραυματίες ο απολογισμός από βομβιστική επίθεση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, το Σάββατο. Η επίθεση έγινε κοντά στο νοσοκομείο Σινοζάντα, με παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο και σύμφωνα με πηγές ασφαλείας είχε ως στόχο όχημα που μετέφερε έναν ξένο πολίτη. Λίγο μετά την έκρηξη, η περιοχή, η οποία βρίσκεται στην εξαιρετικά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Καμπούλ, είχε γεμίσει με γυαλιά και παραμορφωμένα αυτοκίνητα. Λόγω του οστικού κύματος, τα τζάμια του Σινοζάντα, του πρώτου ιδιωτικού νοσοκομείου του Αφγανιστάν, θρηματίστηκαν. Το ίδιο συνέβη και στα παράθυρα ενός εξαόρροφου κτηρίου που βρίσκεται κοντά στο σημείο. Η επίθεση εντάσσεται στο γενικότερο κύμα τρομοκρατικών ενεργειών που έχει ενταθεί μετά την επιβεβαίωση τον προηγούμενο μήνα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους Ταλιμπάν του θανάτου του Μουλά Ομάρ. Σύμφωνα με αναλυτές, οι Ταλιμπάν επιχειρούν με τον τρόπο αυτό να δείξουν πως παραμένουν ακόμα ενεργοί.